Πάμε για ψάρεμα με το Βαγγέλη και το Κώστα, με τη βάρκα. Μάγκες, πάμε για θράψαλα. Θα γίνει παιχνίδι τρελό, θα πέσει πολύ γέλιο. Όχι ρε φίλε. Δεν έκανα μόνο το στανιός. Κι εγώ λέω, άργησα να πούμε. Θα μου βρέξει το κατάκι ρε. Σκούπα. Επιτέλους, πάω με τον Γιώργο για ψάρεμα. Αυτά είναι. Εδώ βλέπουμε καταρχήν μια άλλη οπτική. Ο Γιώργος το πίσω κάθισμα, είναι το παιδί μας σήμερα. Έχει ξαναγίνει αυτό? Όχι. Γιατί έτσι? Να νιώσεις πως είναι λίγο. Φύγαμε. Disarming coolness mixed with threatening grace. What I felt back then when I was looking for recovery turned out to be my most ultimate discovery. Please wake me up just like you always did. Come and hold me tight, hold me by my. Λοιπόν, ο καιρός δεν είναι ότι καλύτερο. Βλέπετε, είναι ψηλό θυμωμένος. Λοιπόν, έχουμε και παρέα για οτιδήποτε προκύψει. Μπροστά το σκαφάκι είναι φίλοι μας, είναι ο κύριος Νίκος. Με τον Νίκο. Έχει πάει ο Βαγγέλης για ψάρεμα, βλέπουμε βαράει. Και κόσμος ψαρεύει πολύ. Έχουνε πέσει πολύ λούτσι εδώ στο λιμάνι και γίνεται ένας πανικός, έτσι. Κυρία το κόσμο, πες φυσικά το κόσμο. Φυσικά Βαγγέλη, τι έγινε, καλή αρχή. Πρώτη ρηξιά, πρώτο ψαράκι. Ωραίο δρομάκα, μπράβο. Άντε να ρίξω εγώ. Νάτος. Νάτος ο φίλος. Έλα. Ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος. Μπράβο ρε Γιώργη. Μπράβο. Έλα να σπάσει λίγο. Έλα να σπάσει κατά μια. Δείξε μας πως γίνεται. Θα σας δείξω τώρα πως γίνεται παιδιά. Ωραία. Πάμε. Έχουμε τίποτα. Για εδώ. Για εδώ. Ωραίος. Ω και καλάθι ο παίχτης ο μεγάλος. Έχουμε τίποτα. Έχουμε εδώ από κάτω είναι. Στα 15 μέτρα τα πήρα. Έλα ρε. Οπα. Ωραίο ζωμακιά. Πάμε. Τι σύστημα είναι αυτό ρε φίλε? Δικό μου είναι το ψάρι φυσικά. Δικό μου είναι. Θα δεις. Τι να δεις, δικό μου το ψάρι. Όχι ρε για να το δούμε. Τώρα δικαίωμα είναι αυτό. Αυτό είναι το κόρπο να πιάνει το ψάρι κόπο από την ουρά. Όχι από τα γη, από την ουρά. Φίλε, τώρα το ψάρι αυτό μισό-μισό. Ωρε φίλε, πάλι κόμπο. Κόμπο. Πάλι κόμπο. Είναι το κόλπο ρε εσύ. Είναι το κόλπο. Άμα το κάνω μία, το ξανασυγγίζω έτσι. Τι έχει κάνει εδώ ρε Βάγκερ. Μια μέρα πήγαινα μόνο κόμπο. Μόνο κόμπο, ε. Το χασατούρα, ρε γαμώτο. Έφυγε. Τι έγινε ρε Γιωργάκη? Ρε φίλε, μπορεί να βγάζω λίγα, αλλά μου είναι μπαμπάσικα όλα. Τα βλέπεις να παρακολουθείς. Είναι παχιά, παχιά. Είναι παχιά, δεν ξέρω. Ωραίο. Όχι, όχι, εγώ μαζεύω απλά. Να μην τρελαθώ τώρα. Ω, στο κομβιβόλτες εδώ πέρα, είναι ζωηρό. Κοίτα τόσο, ζωηρό.
ξέρεις. Για δείξε μου πώς ξεκιστρώνεις. Κρατάμε εδώ, πρόσεξε να δεις. Παίρνεις την πατσαβούρ για τις αριστοκράτες. Να μην χρησιμοποιήσεις. Κουτάς το χεράκι. Πατσαβούρα. Και έτσι όπως είναι, του κάνεις ένα κράκ και φεύγει. Δημιουργούνται παρεξηγήσεις με τη λέξη πατσαβούρα. Αυτό εννοώ ρε φίλε, πατσαβούρα. Φέρεις ψαρί. Ναι, φυσικά. Τι δεν πέρασε εμένα. Μιλάτε. Χαζεύετε. Έλα ρε φίλε. Θα φάμε στα φρύδια. Κανονικά. Τι θα πιάσουμε. Τσαμπουκά. Τρία. Τι έγινε ρε. Πήρε τα δικά μου μεγεθή. Όχι κύριε Βαγγελάκη. Τι μεγέθη. Αυτό είναι μεγέθος. Είναι μεγέθος αυτό ρε φίλε. Για πιάστο. Βλάχος. Τι βλάχος. Ψάρι, το καλάμι. Α, το καλάμι, γιατί το λες βλάχο. Το λέμε βλάχο, γιατί το καλάμι το συγκεκριμένο έχει βγάλει 60 κιλά βλάχο. Όχι το δικό μου το συγκεκριμένο, το η μάρκα. Χοράλ. Λοιπόν, και. Για να δω. Για αυτό το έχουμε ονομάσει βλάχο. Ω, έχει μόνο του. Εξακιστρώνονται μόνο του. Αυτά είναι. Ένα πανικό γίνεται, ρε παιδιά! Λοιπόν. Τι έχουμε τώρα. Επιχείρηση σουβλάκι. Ξέρεις από σουβλάκι. Δηλαδή το ψάρεμα τελείωσε ή... Α, όχι. Διάλειμμα για χώνεψη, για φαγητό χώνεψη και μετά επιστροφή. Πάμε για σουβλάκια και επιστροφή για θράψαλα. Δημήτριος. Δημήτριος. Λοιπόν, βγήκαμε να πάρουμε στο βραχάτι κάτι σουβλάκια. Θα τους χαμηλώσω λίγο το φως, γιατί είμαι στραβώνει. Λοιπόν, βγήκαμε στο βραχάτι να πάρουμε κάτι σουβλάκια και συναντήσαμε αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή βραχάτι. Κοιτάξτε παιδιά, που έχει παρκάρει ο τύπος. Τι είναι μπροστά. Μπροστά παιδιά είναι γλίστρα. Είναι η γλίστρα και εμείς εδώ που πάλι καλά δεν θέλουμε να βγούμε, αλλά κάποιος άνθρωπος που θέλει να βγει δυστυχώς δεν θα μπορεί, γιατί ο κύριος Εξυπνάκιας δυστυχώς έχει παρκάρει το αμάξι εδώ. Το βρήκε εύκαιρο. Ναι, και έχουμε και δίπλα κι άλλον Εξυπνάκια, έτσι. Και δεν έφτανε αυτό. Σκάει μύτη κι ένας άλλος τύπος στο καπάκι να παρκάρει δίπλα, να κλείσει τελείως τη γλίστρα. Παιδιά, είναι γλίστρα. Είναι γλίστρα, βγαίνουν τα σκάφη εδώ. Προσέξτε για να μην σας γράψουν. Ναι, να είστε καλά. Τίποτα παιδιά, καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μία πινακίδα, έτσι, να λέει ότι είναι γλίστρα. Να μου πεις τώρα, ο άλλος έχει τρελαθεί, θα να πάει να πιει το ποτάκι του. Σιγά μην κάτσει να κοιτάξει πινακίδες. Τον προλάβαμε αυτό, ναι φίλε. Και αφού φάγαμε τα σχετικά σουβλάκια, ξεκινήσαμε να πάμε να κάνουμε ψάρεμα για θράψαλα. Έχει πέσει ο καιρός παιδιά, παίρνουμε μέσα, πάμε να συνεχίσουμε το ψαρεματάκι μας. Πάμε για θράψαλα τώρα, έτσι, αφού πιάσαμε τα σαφριδάκια μας, πάμε να κάνουμε ψάρεμα με σαφρίδι για θράψαλα. Έχει πέσει καλά ο καιρός. Πιστεύω να περάσουμε καλά. Πήραμε το σαφριδάκι. Το βλέπετε? Το σαφριδάκι. Έτσι. Θα το δολώσουμε στο καυτερό μας. Καλησπέρα στους φίλους του TikTok. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν. Γιατί μου το πήρες ε? Το βέβαια, σε λίγο, κάτω να φτιάξω εγώ το δικό μου. Αφού εγώ ήμουν έτοιμος εδώ να το κάνω. Αργή, μιλάς πολύ. Δεν αργώ. Μιλάς πολύ. Τώρα. Μου το πήρε ο Βαγγέλης. Το έκανα με το χέρι αντρικά.
Και βγάζουμε την άκρη εδώ, όπως βλέπετε. Και βάζουμε την παραμάνα μας. Έχω την εντύπωση θα ρίξω πριν το Βαγγέλη. Και ας μου πήρε την πετσέτα. Όπα. Έτοιμο. Το φλασάκι. Η σπίθα μας δηλαδή. Και είναι έτοιμο. Το ρίχνω, μάγκες. Όπα. Απάνω του. Απάνω του, λοιπόν. Δεν ρίχνω, με πας και βγάλεις εσύ τώρα. Έλα. Αυτό θα έρθει απάνω. Γεια σας εδώ. Έχεις μαγκίλια. Ναι, έχω μαγκίλια, ναι. Αυτό θα έρθει απάνω εδώ. Θα πάει πουθενά. Είχα ξεχάσει το ζόρι που χρειάζεται. Τι λες ρε φίλε. Έλα και τραβάει. Άντε ρε Βαγγέλη. Έλα τώρα φτάνει, εδώ είναι. Ο κόσμος περιμένει. Έλα εδώ, ήρθε. Άτο. Ωρε φίλε μεγάλο, ωρε. Ωρε πως σου βάζεις κάνει, ρε εσύ. Για φέρ' το εδώ να δούμε. Έλα. Παιδιά. Έλα. Ωραίος ρε μαγκά. Ωρε φίλε. Στην μπούρη κατευθείαν το κολιάκο. Άτιμο. Ωραίος. Για. Έλα. Ουπ. Έλα ρε φίλε. Ωραίο. Εδώ. Ωραία μαγκά. Πιο μικρό από το προηγούμενο, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι. Τι, γιατί κάνει έτσι, κατουράει. Βγάζει κάποια. Βγάζει πράγμα, έτσι. Ναι, ναι. Θα έχει πει την παπαμπύρες. Πάμε για το επόμενο. 2-0. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ποντάρετε. Καλά, είναι δυνατόν. Ένα κιλό θράψαλα να μου το έχει καταλάβει, ρε. Είδε στη ζώνη μάχη τι κάνει. Είναι πρόβλημα. Η διαδικασία είναι, Γιώργο, κατεβαίνουμε κάτω τέρμα και ανεβαίνουμε σιγά σιγά πάνω. Κάπου κάνουμε και λίγο κουνάμε λιγάκι. Άμα δούμε ότι σταματάει, καρφώνουμε και ξεκινάμε. Και καμιά φορά ξέρεις μας παίρνουν και στο κατέβασμα, έτσι, οπότε πρέπει να έχεις το νου σου. Στο κατέβασμα πρέπει να έχεις το νου σου, ώστε να μην το αφήνεις να πέσει ανεξέλεκτα, να έχεις το χέρι το δάχτυλο στην μπομπίνα, ώστε να καταλάβεις που σταματάει. Σταματάς, κλείνεις pick-up, καρφώνεις. Τελικά η ζώνη μάχης βοηθάει. Βοηθάει, ε. Κάνει δουλίτσα. Καταρχήν δεν χτυπάς, έτσι. Γιατί έχεις και μια οικογένεια σπίτι. Έτσι. Είσαι έτοιμος για να γίνεις μοσκίδι. Όχι, πάλι. Γιατί, αφού το ξέρεις. Το θράψαλο απαιτεί. Θα γίνεις μοσκίδι, γι' αυτό είναι καλοκαιρινό. Άντε ρε Βαγγέλη, βγάλε το μια ώρα. Αλλά 40 μέτρα, περίμενα. Τι δεν πειράζει. Να το, έλα. Έλα. Ψαράς. Ωρε φίλε, ολόκληρο παλαμάρι ρε. Τι είναι αυτό ρε. Ωρε φίλε, για φέρ' το εδώ ρε. Κάτσε να τα βγάλει. Για κάτω, άστο να βγάλει πράγμα. Πω πω. Εδώ είσαι. Έλα Γιωργάκη, ξαγίστρο. Για πάτε σου. Συλλήψεις live, έχεις ξαναδεί συλλήψεις live. Συλλήψεις live φίλε. Πω πω, είναι πολύ, πολύ βαρύ ρε. Άσε το βγάλω εγώ. Θα το έβγαλα. Το δάτε μάγκες. Καλό. Ωραίος. Έλα δώσε το. Κάνε το σόου σου τώρα. Έλα. Σόουμαν, έλα. Αντέχει το καλάμι, θα σπάσει. Έχει βγάλει βλάχο 60 κιλά αυτό το καλάμι. Έτσι σου είπανε. Έτσι μου είπανε, αλλά έχω δει και βίντεο. Εντάξει, δεν το ζήγησες κιόλας. Το καλάμι είναι το κοράλ, μάγκες. Μην κάνεις διαφήμιση. 300 γραμμάρια. Μην κάνεις διαφήμιση τώρα. Για το φίλο μου τον Γιώργο, τον Φραντισκάκη. Με βλέπει. Ξέρεις εσύ, ε. Για να δούμε. Ρε μπάσκες, πιάσεις καμιά πέτρα. Λες,
Σε βλέπω πολύ ζωρίδεσα. Το καλάμι έχει αντοχές, σου λέει. Αντέχει αυτό το πράγμα. Ναι, σου λέω. Τα πλοκάμια δεν ξαναντέξουνε. Έλα, έρχεται το κτίριο. Έλα, να το βλέπω. Έρχεται το βαπόρι. Τι έβγαλε εκεί πέρα, έχεσαι ρε. Ωρε φίλε, τι έκαναμε εδώ ρε. Περίμενε να ανοίξουμε την κάμερα εδώ. Τι είναι αυτά που έβγαλε εκεί πέρα, ξέρασε. Ναι. Περίμενε. Δεν έχω ξαναδεί να ξερνάει το θράψαλο. Ωρε μάγκα. Πολύ ωραίο. Γέρασε εδώ. Κάτσε για θα είμαστε. Απολύσει ρε, το πάρε γαμό. Ωρε φίλε. Να το βαπόρι. Να το βαπόρι, μάγκες. Τορπίλι, Τορπίλα, χοντρό. Χοντρό, φίλε. Λοιπόν. Α, μπράβο. Πάμε για το επόμενο. 3-1. 3-1, μη μου το λες, μη μου το θυμίζεις, μη παραχωρίζεις. Με έχεις πικράνει. Live TikTok. Έβγαλα live στο YouTube. Τώρα θα ψαρέψω. Πάμε. Έχουμε σύλληψη. Μιλάτε ρε παιδιά. Έχουμε σύλληψη. Τέρμα. Σιγά σιγά. Ρυθμό. Πάμε. Αφού δεν έφαγα στα μούτρα που λες Γιώργο. Μην το πεις που δεν είναι. Βάλε φως. Θέλω να κάνει zoom στο πρόσωπο του Κώστα. Στην ταλαιπωρία σε βλέπω Κώστα πάλι. Δώσε Κωστάκι. Βαγγέλη, το φαγκόσμησε. Ρε φίλε, ζορίζεσαι να μου πολύ. Μην τολμήσεις και πας πίσω από τον φίλο μου να κάτσεις πάνω στο καλάμι. Σε έσκησα. Ρε Βαγγέλη, τι έγινε. Δεν ξέρω, εδώ η έκπληξη. Έκπληξη το 90. Ωραία φίλε. Κάτσε να δώσουμε φως πολύ. Έλα. Ωραία, ωραία. Κύριε Αφουγάν. Έλα ρε Βαγγέλ. Ωραία. Ωραία φίλε. Μουσκεμα όλα. Όλα ρε. Ό,τι είναι αυτό ρε το τέραζε. Δεν το τέραζε. Πού το πας ρε. Κτίνος εδώ. Θα μας φάει ρε. Εγώ τελικά δεν μπορώ να αποχιάσω παιδιά. Δεν μπορώ να αποχιάσω με τίποτα. Πω ρε φίλε. Τι έγινε τώρα. Τώρα είσαι ωραίος. Σωστός. Δεν προλάβαμε στιγμιότυπο, έγινε ένας πανικός εδώ. Το γράψεις καθόλου. Έχει τελειώσει η κάμερα η κάρτα. Όχι ρε φίλε, γάμο τώρα. Μούσκεμα. Κοίτα πως έγινε. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Ωραία. Εσύ έγινες. Ο Κώστας έγινε. Εγώ έγινα. Γίναμε. Δηλαδή τι έγινε να με τόσο ζωηρό θράψαμε τον αυτό ρε φίλε. Δηλαδή να τρελαθούμε τελείως. Η ώρα είχε περάσει. Την πλάκα μας, το κέφι μας και το ψάρεμά μας ήδη το είχαμε κάνει. Ήτανε ώρα να επιστρέψουμε πίσω. Άλλη μια ψαρευτική εξόρμηση έλαβε τέλος. Η ώρα είναι 12 και 10. Σίως είμαστε και λίγο τυπικοί σε αυτό το τυπική, θέμα. Ναι, είμαστε πάντα τυπικοί σε αυτό το θέμα. Πάμε σπίτι μας, θα κάνουμε το μπανάκι μας, να κοιμηθούμε και το πρωί να πάμε μια βόλτα με την οικογένεια. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το σημερινό ψαρεματάκι μας ήταν επιτυχημένο, θα έλεγα. Περάσαμε καλά. Και σίγουρα θα το ξανακάνουμε. Σίγουρα θα το ξανακάνουμε. Παιδιά, το καλοκαίρι τώρα αρχίζει. Μείνετε εδώ. Για χαρά. Θα τα λέμε.